είναι μια πάρα πολύ σημαντική γιορτή στο κράτος του Κατάρ. Είναι η ένατη χρονιά φέτος που γίνεται. Εξάγεται αυτή η μέρα τη δεύτερη τρίτη του μήνα του Φεβρουαρίου της κάθε χρονιάς. Και άρχισε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, 8 χρόνια περίπου, από τότε που αποφασίστηκε να φιλοξενήσει το Κατάρ το FIFA του 2022. Και το Κατάρ είναι η πρώτη αραβική χώρα και η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιορτάζει την εθνική αθλητική γιορτή στο Κατάρ. Ήταν μια ευχάριστη πρωινή έκπληξη για όλους μας και για τους εργαζόμενους του ΆΚΑ και για τους συμμετέχοντες, για τους συμμετέχοντες μας. Βρέθηκαν στο πλευρό της πρεσβείας του Κατάρ, μιας χώρας η οποία σήμερα εορτάζει ή αφιερώνει τη μέρα στον αθλητισμό. Και είναι αυτονόητο ότι και οι εγκαταστάσεις μας είναι στη διάθεσή τους, αλλά και η παρουσία μας εδώ πέρα και της Υφυπουργού Παιδείας ήταν για να δηλώσουμε το σεβασμό μας, τη στήριξή μας σε μια χώρα που κάνει μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως κάνει μεγάλη προετοιμασία εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων που έχει αναλάβει και κυρίως του Μουντιάλ που έρχεται τα επόμενα 2 χρόνια. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Κατάρ, αλλά συνάμα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διάθεση από μέρους τους να συνεργαστούμε σε θέματα αθλητισμού σίγουρα. Και επιτρέψτε να το ξέρω, διότι έχουμε ήδη αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες και το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ομολόγου μου, του Υφυπουργού Αθλητισμού της Καταρινής Κυβέρνησης.